Το επόμενο θαύμα μας το παραδίδει η σύζυγος ενός ανθρώπου του κυρίου Γεωργίου Παπαδόπουλου, Σοφία ονομάζεται. Συνέβη αυτό το θαυμαστό περιστατικό το 2016 στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Ο κύριος Γιώργος λοιπόν είχε το χόμπι να είναι κυνηγός και ετοιμαζόταν, ήταν Απρίλιος μήνας, έκανε μια εκπαίδευση εκεί στα σκυλιά του με ένα φίλο για να κάνουν κυνήγι. Και κάπου δεν πρόσεξε, έπεσε και χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στο μέτωπό του. Οπότε κατευθείαν εσπευσμένα τον πήγανε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου αρχικά και εκεί πέρα όταν είδανε την πληγή του ανθρώπου αυτού οι γιατροί είπανε στην γυναίκα του, στη σύζυγό του, ότι κοιτάξτε το πρόβλημα του σύζυγου σας, διορθώνεται. Αυτή η πληγή την είδαμε θα φτιαχτεί. Αλλά μέσα από τις εξετάσεις αίματος που κάναμε διαπιστώσαμε σοβαρότερο πρόβλημα, ότι δεν έχει καθόλου αιμοπιτάλια και ότι από ό,τι φαίνεται έχει καρκίνο του αίματος. Μακάρι να έχει λευχαιμία, τώρα με αυτό που έχει είναι ακόμα χειρότερα. Οπότε θα πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο, να του χορηγηθεί θεραπεία. Να ξέρετε, είναι δύσκολη η κατάσταση του συζύγου σας. Έτσι λοιπόν, ξαφνιασμένοι οι άνθρωποι, φανταζόμαστε το ανδρόγυνο αυτό σε τι ψυχολογική κατάσταση έτσι επήλθε, πήγανε στο ΑΧΕΠΑ και από τότε έκατσαν ένα μήνα περίπου μέσα στο νοσοκομείο, εξετάσεις συνεχείς για να γίνει αυτός ο άνθρωπος καλά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της παραμονής του ανθρώπου αυτού στο ΑΧΕΠΑ, έβλεπε και μέρα και νύχτα μια γυναίκα, μια κοπέλα να είναι στο προσκεφάλι του, η οποία έχει παραδοσιακή στολή. Όπως έλεγε ο ίδιος, το περιέγραψε γιατί το ρώτησε η γυναίκα του, είχε έτσι μια πλεξούδα, η οποία ήταν στο μπροστινό μέρος του σώματός της, είχε καφέ παραδοσιακή στολή και αυτή ήταν συνεχώς από πάνω του. Οπότε αυτό το θαυμαστό σημείο τους ενθάρρυνε γιατί κατά τα άλλα οι ιατρικές έτσι, γνωματεύσεις ήταν δυσάρεστες και απεσιόδοξες και δεν είχαν πολλές ελπίδες οι άνθρωποι. Έτσι μετά από ένα μήνα παραμονής τους είπαν να πάνε σπίτι τους γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Και στο σπίτι του όταν πήγε αυτός ο άνθρωπος πάλι έβλεπε την Αγία χωρίς να ξέρει ποια Αγία είναι και την οποία την έβλεπε πάνω στο προσκεφάλι του. Μετά από δύο εβδομάδες, αφού πέρασαν δύο εβδομάδες, τους είχαν πει οι γιατροί να πάνε ξανά να κάνουν κάποιες εξετάσεις να δουν σε τι κατάσταση είναι. Και ό,τι θαύματος βλέπουν ότι τα αιμοπετάλια είχαν επανέλθει κανονικά και όλα είναι φυσιολογικά. Και δεν είχε ο άνθρωπος αυτός κανένα πρόβλημα. Τότε δόξασαν την Αγία αυτή που το βοήθησε, γιατί καταλάβαιναν ότι υπήρχε κάποιος άγγελος φύλακας, θα λέγαμε, στο προσκεφάλι του, ο οποίος ήταν μια Αγία, αλλά δεν ήξεραν ποια ήταν αυτή η Αγία. Η γυναίκα λοιπόν αυτού του ανθρώπου άρχισε να ψάξει στο διαδίκτυο παντού εικόνες να βρει ποια ήταν η Αγία. Και άνθρωποι γνωστοί της έδειξαν διάφορες εικόνες Αγίων γυναικών, νεομαρτύρων, γιατί όπως είπαμε είχε δει να φοράει και παραδοσιακή στολή αυτή η γυναίκα που του εμφανίστηκε. Και μόλις είδε την εικόνα της Αγίας Χρυσής, είπε αυτή ήταν που ήταν δίπλα μου, ήταν η Αγία Χρυσή. Και δόξασε και αυτό στο Θεό και πλέον είναι υγιής. Εάν βρίσκετε ωφέλιμα τα βίντεο που σας παρουσιάζουμε στο κανάλι μας, παρακαλώ κάντε εγγραφή. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.